Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στο δεύτερο μέρος της Εθνοπάθειας, της σημερινής εκπομπής που είναι αφιερωμένη στις αντιδράσεις που έχει ξεσηκώσει η απόφαση της κυβέρνησης για την ίδρυση Ισλαμικού Τεμένου στην Αθήνα. Δεν επέλεξα τυχαία το συγκεκριμένο τραγούδι που ακούτε αυτή τη στιγμή. Αναφέρεται σε κάποιες συμπεριφορές των γειτόνων μας σε αντίστοιχους χριστιανικούς ναούς. Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον Διευθυντή Οργανώσεως του Εθνικού Μετώπου, τον κύριο Γιώργο Βεριάννη, με αφορμή τις εκδηλώσεις που έχει διοργανώσει, της διαμαρτυρίας στο Εθνικό Μέτωπο, με πρώτη και καλύτερη, μια και ήταν ο πρώτος φορέας που αντέδρασε, στις 26 Μαΐου του 2013, με μια συγκέντρωση, επιτυχημένη συγκέντρωση στον Ελαιώνα, ενάντια στην ανέγερση Ισλαμικού Τεμένου στην Αθήνα. Κύριε Βεριάννη, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μου. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Θα ήθελα να μου πείτε δύο λόγια για τις συγκεντρώσεις που έχει κάνει το Εθνικό Μέτωπο, για την κινητοποίηση, εν πάση περιπτώσει, που έχει κάνει ενάντια στην ανέγερση του Ισλαμικού Τεμένους. Ναι, αν μιλάμε για την κινητοποίηση η οποία έγινε στις 26 του Μαΐου, αυτή ήταν η πρώτη. Οπωσδήποτε πάντοτε έχει το σκοπό να αφυπνίσει τον ελληνικό λαό και να τον καλέσει σε συμμετοχή και σε αντίδραση σε αυτά τα οποία συμβαίνουν στην πατρίδα μας. Ευκαιρία δοθήσει θέλω να αναφέρω το εξής, ότι αυτό ήταν μόνο η αρχή. Οι αντιδράσεις κλιμακώθηκαν από τότε και συνεχίζουν να κλιμακώνονται. Εμείς ακόμα και από την πρώτη συγκέντρωση, χωρίς να κρίνω αυτή καθ' αυτή την επιτυχία της, που ασφαλώς υπήρξε, ήταν αδιαφεσβήτητη, την είδε ο κόσμος, η δημοσιότητα ήταν πολύ ψηλή, υπήρξε απήχηση δηλαδή, και θεωρώ ότι προκάλεσε και προβληματισμό εκεί που έπρεπε. Στη συνέχεια όμως δημιουργήθηκαν και άλλες κινητοποιήσεις μέσα από κάποιες συλλογικότητες, συλλόγους δηλαδή της περιοχής του Βοτανικού, στις οποίες το Εθνικό Μέτωπο βρέθηκε εκεί, τη στήριξε και εξακολουθεί να τη στηρίζει και θα τη στηρίζει. Γιατί όπως είχαμε πει και από την αρχή, δεν είναι ο σκοπός μας να οικειοποιηθούμε ένα πρόβλημα το οποίο είναι πάνθυμο, είναι ένα εθνικό ζήτημα. Ο σκοπός μας είναι να είμαστε στην πρωτοπορία του αγώνος και να αναδείξουμε μαζί με το λαό αυτό το πρόβλημα, χωρίς τις κομματικές ταμπέλες που πολλές φορές άλλοι επιδιώκουν πάνω και από την βαρύτητα αυτού καθ' αυτού του θέματος. Έτσι λοιπόν, 26 του μηνός Μαΐου έγινε η πρώτη κίνηση, στέφθηκε με επιτυχία και ακολούθησαν άλλες δύο. Η τελευταία ήταν πριν τρεις μέρες, υποθέτω θα έχετε ενημερωθεί, έγινε μια αντίδραση έξω από τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κτηριακών στην Οδό Βατάτη, στην Αθήνα. Εκεί λοιπόν η διαδικασία ήταν να ανατεθεί σε ανάδοχο η οικοδόμηση του Τεμένους, γιατί περί Τεμένους πρόκειται και κακώς το λέμε ταμί, θα πω μετά το γιατί. Η αντίδραση λοιπόν όσων συμμετείχαν εκεί ήταν καταληκτική, δεν επέτρεψε την κατάθεση προσφορών από τους ενδιαφερομένους και κρίθηκε ατελέσφορη. Αυτό ήταν μια πρώτη νίκη. Θεωρώ ότι στις μέρες που ακολουθούν θα υπάρχουν και άλλες κινητοποιήσεις και άλλες αντιδράσεις. Ήδη προγραμματίζονται κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι καλό να τα αναφέρω
τώρα, πριν οριστούν συγκεκριμένα. Ξέρω όμως, εκ των προτέρων, ότι θα εκπλήξουν πολλούς. Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, σίγουρα το εθνικό μέτωπο θα είναι παρόν ενεργά σε όλες τις εξελίξεις. Ναι, αυτό το είπαμε από την αρχή. Θα είμαστε παρόντες οπωσδήποτε σε όλες τις εξελίξεις, με απόφαση να μην επιτρέψουμε την οικοδόμηση τεμένους στην Αθήνα. Και θα ήθελα να πω ορισμένα λόγια πάνω σε αυτό το ζήτημα, γιατί είναι καλό καμιά φορά να, αν θέλετε, να διαφωτίζουμε τους ακροατές και όποιον θέλει να μάθει πάνω σε αυτό το ζήτημα. Καταρχάς μιλάμε για τέμενος και όχι για δαμή. Σημαίνει δηλαδή ότι αυτό έχει μια ειδική βαρύτητα, διότι θα είναι, πρόκειται για ένα χώρο ο οποίος θα έχει και παιδαγωγικό χαρακτήρα στο μουσουλμανικό κόσμο. Δηλαδή θα δούμε νέους μουφτίδες από εκεί. Νέους μουφτίδες οι οποίοι προφανώς δεν θα ταξιδέψουν στην Τουρκία ούτε σε άλλα ασιατικά ή αραβικά κράτη. Θα διασπαρθούν στην Ελλάδα και θα δημιουργήσουν σειρά προβλημάτων που ούτε καν είναι καλό να τα αναφέρει κανείς, ανυπολόγηση της εθνικής καταστροφής. Εμείς δεν αρνούμαστε την ελεύθερη έκφραση της θρησκευτικότητας κανενός υπηκόου άλλου κράτους που βρίσκεται νόμιμα στην πατρίδα μας, είτε για λόγους επαγγελματικούς, είτε τουριστικούς, είτε δεν ξέρω, για σπουδές, για οτιδήποτε άλλο. Η ελεύθερη άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων των μουσουλμάνων στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας συμβαίνει, γιατί υπάρχουν άλλα 27 ταμιά. Υπάρχουν και άλλοι 30 περίπου χώροι που προσφέρονται για καθημερινή προσευχή. Μεταξύ αυτών είναι και ένα μεγάλο δάμι στο Μοσχάτο, το οποίο ήταν και δωρεάν κάποιο Σαουδάραβα μεγάλο επιχειρημάτια. Όπως επίσης, από ό,τι θυμάμαι, από τη δεκαετία του 80 το γνωρίζω εγώ, ένα μεγάλο ξενοδοχείο της Αθήνας έχει έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο για προσευχή, στις εγκαταστάσεις του δηλαδή. Και, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν κάποιοι χώροι για να προσεύχεται κάποιος και δεν είναι έτσι απλό το ζήτημα. Εμείς δεν θέλουμε αυτή την προσβλητική διάθεση την οποία προάγει το ίδιο το ελληνικό κράτος απέναντι στους Έλληνες. Είπαμε όχι στο τζαμί που πάει να γίνει στον Ελαιώνα, όπου βρίσκεται μερικές εκατοντάδες μέτρα πιο πέρα από εκεί που δίδασκε ο Πλάτωνας. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να σημαίνει κάτι για κάποιους. Για τον οποίο χώρο βέβαια δεν νομίζω να έχει πάρει καμιά σοβαρή πρωτοβουλία να αναδείξει το ελληνικό κράτος. Όχι φυσικά, το αντίθετο θα λέγει κανείς. Μάλιστα, άρα βλέπουμε εδώ πέρα ότι μέσω της απόφασης αυτής της ελληνικής κυβέρνησης. Αν έχετε την καλοσύνη να σας, δεν σας ακούω. Ναι, ναι. Καλύτερα κάτι να κάνετε δηλαδή με τον ήχο. Ναι, να προσπαθήσω να λύσω το θέμα. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι, είναι κοινή διαπίστωση ότι μέσω αυτής της απόφασης της κυβέρνησης θίγεται άμεσα η εθνική κυριαρχία μας, για την οποία βέβαια όλοι κόπτονται, και, αλλά δεν κάνουν τίποτα. Ασφαλώς είναι ζήτημα εθνικής κυριαρχίας, αλλά ήθελα να το αναφέρω λίγο αργότερα, γιατί πρέπει να δούμε και κάτι ακόμα, γιατί υπάρχει μια ειδική σημασία, μάλλον να το πω αλλιώς. Ο χρόνος τέλεσης μιας πράξης έχει ειδική σημασία, ειδική βαρύτητα. Γιατί κοιτάξτε τι γίνεται. Στον ίδιο χρόνο που έχουμε τις ορδές των ελαφρομεταναστών να εισδρέουν ανεξέλεγκτες και να απαιτούν να ζήσουν σαν προσκεκλημένοι, το κράτος, αν θυμάστε, στον ίδιο χρόνο επιχείρησε να τους αποδώσει την ελληνική ηθαγένεια. Απέτυχε βέβαια μετά από την εκδίκαση προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Σχεδόν στο ίδιο χρονικό διάστημα συντάσσεται και κατατίθεται στη Βουλή ο λεγόμενος αντιρατσιστικός νόμος. Και γίνεται εκείνος ο γνωστός θόρυβος. Ένας νόμος που ούτε λίγο ούτε πολύ στείνει τους Έλληνες στον τοίχο και εν τέλει φωτογραφίζει
το μόνο ρατσισμό που κυριαρχεί σήμερα, εκείνον κατά των Ελλήνων. Φωτογραφίζει βέβαια και το απεχθές πρόσωπο του υποταγμένου κράτους, του ανύπαρκτου ίσως του υποταγμένου κράτους. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα ανακοινώνεται και η απόφαση για την ανέγερση του μουσουλμανικού τεμένους στην καρδιά της Αθήνας, εκεί μέσα στα σπίτια των κατοίκων του Βοτανικού, σε ένα από τα ιστορικότερα σημεία της πόλης των Αθήνων. Παράλληλο, Καμίνη ζητάει, ο δήμαρχος της Αθήνας, ζητάει τζαμιά σε κάθε διαμέρισμα της πόλης. Μίλησε για 14 τέτοια. Έτσι, όλα αυτά συμβαίνουν όμως στο ίδιο χρονικό διάστημα που εκτελήσεται η τουρκική διείσδυση με την εξαγορά ελληνικών επιχειρήσεων ζωτικής σημασίας από τους Τούρκους επενδυτές, όπως τους αποκαλούν. Το βλέπετε αυτό, έχετε δει τι συμβαίνει. Βεβαίως. Μαρίνες αγοράζουν, εργοστάσια, ιστορίες, κακό. Δεν είναι άγνωστο σενάριο αυτό. Έτσι. Βεβαίως. Και αν προσθέσουμε και τις τηλεοπτικές εκπομπές, τις τουρκικές τηλεοπτικές εκπομπές, ναι, εντάξει, είναι άλλο. Οπότε μιλάμε για ένα πλήρη εκτουρκισμό της εθνικής μας ζωής. Και επειδή μιλάγαμε για την εθνική κυριαρχία πριν, ο κάθε Έλληνας πρέπει να γνωρίζει ότι η χώρα μας στερείται κυριαρχίας. Αυτό αποδεικνύεται περίτρανα, καθημερινά. Καμιά απόφαση δεν λαμβάνεται χωρίς την έγκριση των επιτρόπων, ακόμα και αυτές που είναι δεύτερης σημασίας. Έτσι, ή απολύτως τεκμηριωμένης λογικής, όπως ας πούμε ο περιορισμός του ΦΠΑ της εστίασης. Αυτό ειδικά, κύριε Βεργιάννη, ναι, αποδεικνύει περίτρανα αυτό που λέτε, διότι έχει γίνει σύριαλ εδώ και 4-5 μήνες, ναι, και περιμένουν μια απόφαση των επιτρόπων για το αν θα μειωθεί ή αν δεν θα μειωθεί το ΦΠΑ. Και... ναι, καλά. Το θέμα είναι ότι για οτιδήποτε συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο, κάποιον επίτροπο περιμένουμε να αποφανθεί. Έτσι ακριβώς. Μια ελληνική κυβέρνηση ανύπαρκτη, ένα θέατρο σκιών. Αυτό είναι ένα πραγματικό γεγονός. Ο κόσμος, ξέρετε τι συμβαίνει, ο κόσμος ζει κάθε μέρα ένα κυκαιώνα προβλημάτων. Κοιμάται και ξυπνάει σαν αρκωμένος. Δεν καταλαβαίνει στην ουσία τι συμβαίνει. Αλλά αυτό δεν είναι γιατί ο ελληνικός λαός είναι ανάπηρος σε σχέση με άλλους λαούς του κόσμου. Ξέρετε γιατί συμβαίνει αυτό? Ένα απλό παράδειγμα θα σας πω. Αν υποτεθεί ότι πιάνουμε ένα βάτραχο και τον ρίχνουμε σε ένα δοχείο με καυτό νερό, ο βάτραχος θα πηδήξει και θα βγει έξω. Αν τον βάλουμε όμως μέσα σε ένα δοχείο και αρχίσουμε σιγά σιγά να ζεσταίνουμε το νερό, τότε θα μείνει μέσα μέχρι που θα βράσει, μέχρι την τελευταία του πνοή. Αυτό ακριβώς επιδιώκει αυτή η κυβέρνηση, αυτή η εντολοδόχη. Είναι μια θλιβερή πραγματικότητα. Ο κόσμος πεθαίνει κάθε μέρα λίγο-λίγο. Όχι, σταγόνα-σταγόνα το δηλητήριο. Πώς να το πω. Μάλιστα. Τους βλέπετε να αναφέρονται στην ανθρωπιστική κρίση, η οποία επεκτείνεται καθημερινά με ρυθμούς ηλικιώδη. Ποια κυβερνητική πρωτοβουλία έχει αναλυφθεί πάνω σε αυτό? Βλέπετε τι γίνεται με την κινητικότητα και με τις μετατάξεις, με τους υπαλλήλους. Είδατε τι γίνεται τώρα με το διδακτικό προσωπικό. Το παρακολουθείτε, φαντάζομαι. Βεβαίως, βεβαίως. Μιλούν για εξορθολογισμό. Μα για ποιους εξορθολογισμούς μιλούν? Εδώ δεν είναι εξορθολογισμός, εδώ είναι ισοπαίδωση. Γιατί αν υποτεθεί ότι μιλάγαμε για εξορθολογισμούς, τότε τι θα λέγαμε? Εξορθολογίζουμε την παιδεία, μάλιστα. Έχουμε δηλαδή εδώ πέρα σπατάλες, μάλιστα. Τι είδους σπατάλες? Έχουμε σχολεία που δεν έχουν μαθητές? Κλείνουν σχολεία όμως. Στον χώρο της υγείας. Κλείνουν νοσοκομεία. Έχουμε νοσοκομεία που δεν έχουν ασθενείς? Δηλαδή να εξορθολογήσεις πράγματα γιατί υπάρχει μια σπατάλη. Αλλά εδώ δεν πρόκειται για τέτοιο πράγμα. Πρόκειται για ισοπεδωτικές λογικές. Μάλιστα. Όλα αυτά όμως, πολύ εύκολα, θα έρθουν να μας πούν ότι, ξέρετε κάτι, έρχονται ραβασάκια από το εξωτερικό. Κάντε αυτό, κάντε εκείνο, κάντε τ' άλλο. Ναι, και πρέπει να μας αρέσει αυτό δηλαδή. Πότε αντιδρά κάποιος?
δεν ξασηκώνεται. Είμαστε στην εποχή που επιβεβαιώνεται αυτό το 300 ναι και η πατρίσε χάσει. Μάλιστα τώρα πιο δραματικά, γιατί τώρα αρκούν λιγότερα από 300 για να χαθεί η πατρίδα. Μάλιστα. Στην ουσία 300 υπογραφές είναι. 300 ναι. Κύριε Βεργιάννη, με αυτή τη φράση σας θα ήθελα να κλείσουμε εδώ, να αποτυπωθεί στο μυαλό όλων των ακροατών μας αυτή η τελευταία φράση, γιατί έχει μεγάλη σημασία. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μου, να σας ευχηθώ καλό αγώνα για τη συνέχεια και γενικώς για καλό αγώνα για την ανάπτυξη του Εθνικού Μετώπου και ειδικότερα για το θέμα του τζαμιού που συζητάμε σήμερα. Εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε να πούμε δύο λόγια εδώ. Είναι τόσα πολλά αυτά τα οποία πρέπει να πούμε και να αναλύσουμε. Έχει σημασία να συμμετέχει ο κόσμος σε αυτά τα πράγματα και να γίνεται ανταλλαγή απόψεων. Εμείς δεν διεκδικούμε το αλάθητο. Μπορεί κάπου, ας πούμε, να μην έχουμε σωστές τοποθετήσεις, αλλά δεν ακούμε και τον αντίλογο πολλές φορές. Και με αυτήν την πάρα πολύ ενωτική προτροπή, θα έλεγα εγώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Όπως όλοι αντιλαμβάνεστε, αγαπητοί φίλες και φίλοι, μετά και από τα στοιχεία που παρέθεσαν οι κύριοι Σερέτης και Βεργιάννης, το θέμα της ανέργειας του Ισλαμικού τεμένους είναι μείζονος εθνικής σημασίας και πρέπει να αναδειχθεί οπωσδήποτε. Γενικά τα θέματα που αφορούν την εθνική και κοινωνική μας συνοχή είναι μείζονος σημασίας και πολλές φορές επισκιάζουν άλλα σημαντικά ζητήματα της επικαιρότητας. Δυστυχώς ο χρόνος είναι πάντα αμήλικτος. Έτσι και σήμερα ήταν μονοθεματική, όπως είπαμε και από την αρχή, η εκπομπή φτάνει σιγά σιγά στο τέλος της. Εκείνο που ήθελα να τονίσω είναι ότι σημασία έχει να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός για αυτό το τεράστιο ζήτημα, διότι όπως έχω ξαναπεί και από την Εθνοπάθεια αλλά και από άλλο δημόσιο βήμα, όταν μου δίνεται ο λόγος, να ακούνε πάντα και με πάρα πολύ προσοχή όσα οι εθνικιστές επισημαίνουν. Διότι η πρόσφατη ιστορία μας έχει αποδείξει ότι δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε. Κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου εγκαίρως σε όλα τα προβλήματα που απασχολούν τον ελληνικό λαό ή πρόκειται να τον απασχολήσουν. Όπως συνέβη και με τις επισημάνσεις που κάναμε από τη δεκαετία του 90 ακόμα, από τις αρχές της δεκαετίας του 90 για τη λαθρομετανάστευση και τις επιπτώσεις που θα έχει αυτή στην εθνική μας ζωή. Δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε ικτρά. Και να επισημάνω εδώ ότι και το σημερινό θέμα είναι αποτέλεσμα, είναι αλληλένδετο με την παράνομη μετανάστευση. Δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο στη διάθεσή μου για να διαβάσω και όλα τα μηνύματα που μου έχετε στείλει και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό, σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Θέλω να σας πω ότι και εσείς με τα μηνύματά σας συνδιαμορφώνετε αυτή την εκπομπή. Επειδή κινούνται όλα αυτά λοιπόν τα μηνύματα στο ίδιο πλαίσιο και εκφράζουν τις ίδιες πάνω κάτω ανησυχίες, θα σας διαβάσω ένα μήνυμα του Προέδρου της Πατριωτικής Κίνησης Καβάλας, του κυρίου Κώστα Τόνιο, ο οποίος έχει ιδιαίτερη αξιοζήλευτη δράση ο σύλλογός του στη Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία μας, αλλά και στη Θράκη. Και λόγω της ιδιαιτερότητας της περιοχής είναι κοντά στη Θράκη μας, όπου εκεί οι πολίτες και οι Έλληνες πολίτες και της Καβάλας και της Μακεδονίας και της Θράκης μας γνωρίζουν τι σημαίνει Ισλάμ. Θα ήθελα να διαβάσω λοιπόν το μήνυμά του. Μου λέει ο φίλος της εκπομπής, ο κύριος Κώστας Τόνιος: θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Αν γίνει ένα τζαμί στην Αθήνα, ποιοι θα πάνε να προσκυνήσουν, οι Σουνίτες ή οι Αλεβίτες? Και επειδή θα σκοτώνονται και θα μαχαιρώνονται, θα πει μετά το ανθεληνικό κράτος, για να μην συμβαίνει αυτό, θα κάνουμε ένα άλλο για να τους διαχωρίσουμε. Και αμέσως μετά θα πούνε είναι πάρα πολλοί αυτοί που προσεύχονται και δεν χωράνε όλοι σε ένα. Δεν φτιάχνουμε κι άλλα για να μην καταπιέζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα? Και αμέσως
Θα γεμίσει η Αθήνα τζαμιά πολλά. Θα γεμίσει ο τόπος μιναρέδες, μας λέει ο κύριος Κώστας Τόνιος. Κλείνοντας την εκπομπή, θα ήθελα να θέσω κι εγώ ένα ερώτημα. Ρητορικό αυτή τη φορά, αλλά προς προβληματισμό. Ακούμε διάφορες φωνές εναντίον των τζαμιών. Πολλές από αυτές και από διάφορα μέλη της κυβέρνησης, οι οποίες βέβαια δεν είναι τόσο δυνατές φωνές, αλλά κατά τη γνώμη μου εκφράζονται μόνο για να εκφράζονται. Τα μέλη αυτά συνήθως επικαλούνται τον πατριωτισμό τους, όχι μόνο για αυτές τις φωνές που τους ακούμε να βγάζουν ενάντια στο τζαμί, αλλά και για όποιες αποφάσεις στήριξης της κυβερνής πολιτικής παίρνουν. Πολύ θα ήθελα να ξέρω πώς ακριβώς υπηρετούν τις πατριωτικές ιδέες, λαμβάνοντας υπόψη τα όσα ακούστηκαν πριν για τις συνέπειες από την ανέγερση του Ισλαμικού τεμένους ή Ισλαμικού τζαμιού ή Ισλαμικών τζαμιών στην πατρίδα μας. Κυρίες και κύριοι, εκτός από τον παρελογισμό, στην πατρίδα μας βασιλεύει και κάτι άλλο. Ο καιροσκοπισμός, ο οποίος βλάπτει εξίσου την εθνική μας ζωή. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου και σήμερα. Ανανεώνω το ραντεβού μου μαζί σας για την επόμενη Παρασκευή, 19 Ιουλίου, στις 12 ακριβώς το μεσημέρι, παραμονή της μαύρης επετείου της εισβολής των Τούρκων στην Κύπρο μας. Θα έχω την τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο τον συγγραφέα του βιβλίου «Κύπρος 1974, η μεγάλη προδοσία», των εκδόσεων Πελασγός. Είναι ο κύριος Κώστας Δημητριάδης Μαυροσκούφης και νομίζω ότι ο τίτλος του βιβλίου τα λέει όλα. Προμηθευτείτε το και μάθετε την αληθινή ιστορία της πατρίδας μας και όχι αυτή που το σάπιο μεταπολιτευτικό κατεστημένο μας επέβαλε. Μέχρι την άλλη Παρασκευή, να είστε καλά και να είστε πάντα ωραίοι Έλληνες. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Γεια σας.